the truth. Καλημέρα παιδιά, ήρθα στο στούντιο σήμερα. Θα σας δείξω λίγο κάποια πράγματα τα οποία αλλάζω στο στούντιο, στο Unitro Shape. Πάμε λίγο μέσα να σας δείξω λίγο κάποιες αλλαγές που κάνουμε στο δωμάτιο. Όπως βλέπετε λιγάκι είναι σε μια αναστάτωση λίγο το στούντιο. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ πέρα μέσα. Βάφουμε τον τοίχο, έχουμε αλλάξει το χρώμα. Πρώτα ο τοίχος ήταν ένα χακί χρώμα, τώρα έχει γίνει ένα χρώμα ροζ μοβ, σε πιο έτσι 80's στυλ. Εδώ πέρα τον τοίχο τον έχουμε κρατήσει μαύρο, αλλά θα μπουν κάποια αυτοκόλλητα σε στυλ πάλι 80's, κάποιοι φωτισμοί. Αυτό αρχικά θα γίνει σε αυτόν εδώ πέρα το χώρο, που είναι ο χώρος ο functional. Όπως βλέπετε εδώ πέρα μέσα είναι λίγο τα πράγματα τα οποία είχαμε μέσα, είναι λίγο ακατάστατα. Απλά θέλουμε να εκμεταλλευτούμε το γεγονός, τώρα που είναι κλειστά, να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Θα φέρουμε και κάποια όργανα και διαφορετικό λίγο παραπάνω εξοπλισμό στο στούντιο.
για να ξεκινήσουμε όταν ξεκινήσουμε δυναμικά, όταν ανοίξουν τα γυμναστήρια. Το σημαντικό είναι να μην απογοητευόμαστε με όλη αυτή την κατάσταση που είναι κλειστά τα γυμναστήρια. Το ξέρω ότι όλοι θέλετε να γυμναστείτε, όλοι θέλουμε να ξανανοίξουν οι δουλειές μας. Αλλά το θέμα είναι να μπορέσουμε να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε όλη αυτή τη διαδικασία. Εγώ δηλαδή προωθώ αυτή τη στιγμή πολύ περισσότερο το online coaching. Δηλαδή βρίσκω τρόπο να εξελιχθώ μέσα από την καραντίνα, να μην μένω κλαίγοντας και να λέω πω έκλεισε το στούντιο, έχω χάσει τους πελάτες μου, έχω χάσει τη δουλειά μου. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους και εσόδων, αλλά και να εκμεταλλευτούμε όλη αυτή την περίοδο. Ας πούμε, εγώ εκμεταλλεύομαι αυτή την περίοδο κάνοντας αυτήν εδώ πέρα την ανακαίνιση στο στούντιο. Φυσικά δεν θέλω να ξοδέψω πάρα πολλά χρήματα πάνω σε αυτό, αλλά όλη αυτή η διαδικασία με βάζει και σε μένα να γίνομαι περισσότερο δημιουργικός και να εκμεταλλευτώ αυτή την περίοδο, όχι και να μην κάθοντας και να μην κάνω κάτι, αλλά βρίσκοντας δημιουργικές ιδέες και έτσι κινητοποιώντας το μυαλό μου και να μην κάθομαι, να μην ζεριάζω. Στο σημερινό αυτό το vlog θα σας δείξω τρεις ασκήσεις τις οποίες εγώ κάνω για τους κοιλιακούς μου. Είναι οι τρεις αγαπημένες μου ασκήσεις για τους κοιλιακούς. Όλα αυτά τα χρόνια τα οποία κατέβαινα στο fitness ήμουν γνωστός για τους κοιλιακούς μου. Ακόμα έχω τους ίδιους κοιλιακούς, απλά έχω λίγο παραπάνω λίπος γιατί έχω πάρει κάποια κιλά όπως έχω πει. Και θα σας δείξω εμένα ποιες ασκήσεις αυτές με πιάσανε, συνεχίζουν να με πιάνουν και τις κάνω συνέχεια και τις εντάσσω στην προπόνησή μου. Φυσικά εναλλάσσω τις ασκήσεις, κάνω και διαφορετικές ασκησούλες, αλλά αυτές είναι η βάση μου που τις κάνω πάρα πολλά χρόνια. Βασικό σε αυτές τις ασκήσεις που σας δείξω είναι το pre-stretching, δηλαδή να κάνεις μεγάλο εύρος κίνησης στους κοιλιακούς, έτσι ώστε να εκμεταλλευτείς ολόκληρο το πλήρες εύρος κίνησης και να γυμναστούν δυνατά οι κοιλιακοί. Σημαντικό είναι να γίνει αυτό το στρετσάρισμα των κοιλιακών σε κάθε μία από αυτές τις ασκήσεις που σας δείξω, διότι είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των κοιλιακών σας. Πάμε να σας δείξω την πρώτη άσκηση που με πιάνει πάρα πολύ στους κοιλιακούς, που είναι η κάμψη των κοιλιακών με σχοινή συντροχαλία. Εγώ εδώ πέρα συνήθως δεν την κάνω στα γόνατα, να είμαι κάτω στα γόνατα για να την κάνω. Μ' αρέσει να την κάνω εδώ ανάποδα στην τροχαλία. Έχει άλλη γωνία κλίση στην τροχαλία και κάνει την άσκηση τελείως διαφορετική και πολύ πιο δύσκολη. Κάθομαι, ακουμπάω πίσω το γοφό μου, βάζω εδώ πέρα πίσω από τους ώμους μου το σχοινί και πέφτω προς τα κάτω. Πολύ σημαντικό σε αυτή την κίνηση είναι να μην πέφτω μονοκόμματα προς τα κάτω, αλλά να καμπουριάζω προς τα κάτω. Δηλαδή όπως είμαι, σκέφτομαι να κάνω μία κίνηση εδώ, να καμπουριάζω και όχι να πέφτω μονοκόμματος. Αν πέφτω μονοκόμματος θα πιάνουν οι καμπτήρες των ισχύων. Εμείς θα πιάνουν οι κοιλιακοί. Και ένα δεύτερο είναι ότι να ξεκινάω την κίνηση από πίσω σε πλήρη έκταση. Δηλαδή έχω κάνει μία κούρμπα της πλάτης μου και καμπουριάζω. Άρα δύο μυστικά στο κατέβασμα. Καμπουριάζω, σαν να φέρω τους αγκώνους μου, τους φέρω στους μυρούς, σαν να σκέφτομαι να κάνω κοιλιακούς, όπως κάνω τα ροκανίσματα, έτσι, και όχι απλά να κατεβαίνω μονοκόμματα. Και δεύτερον, για να μπορώ να στρετσάρω καλά τους κοιλιακούς και να τους γυμνάσω μέσα από μεγάλο εύρος κίνησης, είναι στο ανέβασμα να κάνω μία κούρμπα, μία έκταση των κοιλιακών και του στήθους. Δείτε λοιπόν. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση. Συνήθως στις επαναλήψεις που κάνω εδώ πέρα είναι κοντά στις 10 επαναλήψεις. Δεν κάνω πολλές επαναλήψεις στους κοιλιακούς. Σπάνια θα κάνω πάνω από 10-15 επαναλήψεις. Μ' αρέσει να γυμνάζω τους κοιλιακούς μου όπως είναι κανονικά και άλλες μυϊκές ομάδες. Έτσι θα βάλω αρκετά κιλάκια και θα κάνω 4 περίπου με 5 σετ από 10-15 επαναλήψεις σε αυτήν εδώ την άσκηση. Πάμε να δούμε την επόμενη. Η επόμενη άσκηση που μου αρέσει πάρα πολύ και κάνω είναι πάλι κοιλιακούς, αλλά στον πάγκο.
Η ιδιομορφία σε αυτή την άσκηση είναι ότι βγάζω τον κορμό μου έξω από τον πάγκο. Πρέπει δηλαδή οι ομοπλάτες μου να ακουμπάνε έξω από τον πάγκο. Μάλλον να μην ακουμπάνε καθόλου στον πάγκο, να είναι έξω από τον πάγκο. Εδώ πέρα πάω τέρμα κάτω, σαν να φαντάζεστε ότι είσαι σε μία μπάλα και κάνεις μεγάλη έκταση προς τα πίσω του στήθους. Και συνήθως αυτή την άσκηση χρησιμοποιώ και 10 κιλά πίσω από το κεφάλι. Κρατάω τα κιλά, στρετσάρω πολύ πίσω και καμπουριάζω πάλι μπροστά. Όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, μου αρέσουν οι ασκήσεις των κοιλιακών, όπου δημιουργούν ένα μεγάλο στρετσάρισμα στους κοιλιακούς. Δίνω μεγαλύτερη έμφαση στους κοιλιακούς, μπορώ να πω, στο stretching, στη διάταση, παρά στη μεγάλη σύσπαση. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτή την άσκηση. Μυστικό πάλι, να πάω όσο μπορώ πίσω, να τεντώσουν οι κοιλιακοί, να κάνει μεγάλη έκταση στο στήθος και στο ανέβασμα να καμπουριάσω όσο μπορώ. Προσοχή, όταν πάω πίσω, το κεφάλι να μην φεύγει πολύ πίσω. Θέλω να πάω πίσω, να κάνω έκταση στήθους και κοιλιακών, αλλά όχι έκταση κεφαλής. Το κεφάλι παραμένει πάωτε σε μια ουδέτερη θέση, με ελαφρώς λίγο το σαγόνι προς τα μέσα για να προστατεύσω τον αυχένα μου. Και με τα κιλά δεν δίνω ένταση να πιέσω το κεφάλι μου. Πάλι για να μην πονέσει ο αυχένας. Στηρίζω, δεν πιέζω τον αυχένα. Πάμε να δούμε την άσκηση. Βλέπετε, έχω πίσω τις ομοπλάτες μου. Βάζω τα κιλά πίσω. Πάω όσο μπορώ πίσω και πάνω. Κάνω μία μεγάλη έκταση και πάνω. Κάνω μία μεγάλη έκταση και πάνω. Όσο μπορώ πιο πίσω, χωρίς να αφήσω το κεφάλι να κρεμάει. Το κεφάλι πάντα λίγο μπροστά. Τεντώνω, καμπουριάζω. Πάλι εδώ πέρα, σε αυτή την άσκηση θα κάνω 4 με 5 σετ από 10 με 15 επαναλήψεις. Πιστέψτε με, είναι πολύ δύσκολη άσκηση, ιδιαίτερα όχι αν βάλετε κιλά, όσο μπορείτε να πάτε πιο πίσω. Πίσω η ομοπλάτη από τον πάγκο. Και πάμε στην επόμενη τρίτη άσκηση. Τρίτη ασκησούλα. Είναι μία άσκηση που με έσωσε στην περίοδο της καραντίνας, της πρώτης καραντίνας, όπου έκανα όλες τις προπονήσεις μου μέσω σπίτι. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι ένα στρωματάκι και μία μπάλα απλή πιλάτες μικρή, που μπορείτε να την πάρετε από οποιοδήποτε κατάστημα που πουλάει είδη γυμναστικής. Πάλι στην ίδια φιλοσοφία θα βάλω την μπαλίτσα κάπου ενδιάμεσα στη μέση και στην πλάτη, αυτό εξαρτάται με το ύψος σας, και στόχος είναι, βάζοντας την μπαλίτσα, να μου δημιουργήσει αυτή την προδιάταση που κάνω ξεκινώντας την κίνηση, έτσι ώστε να με αναγκάσει να κάνω μια μεγάλη έκταση προς τα πίσω και σύσπαση μπροστά των κοιλιακών. Πάμε λοιπόν να δούμε την εκτέλεσή της. Την μπαλίτσα του πιλάτες, του βάζω στο στρώμα, ξαπλώνω πάνω. Αν τη βάλουμε την μπάλα πολύ ψηλά, δεν θα μας βοηθήσει να κάνουμε αυτή τη μεγάλη έκταση προς τα πίσω και θα γίνει εύκολη άσκηση. Εάν βάλουμε την μπάλα πιο χαμηλά προς τη μέση μας, δυσκολεύει η άσκηση. Δοκιμάστε διάφορες παραλλαγές για να δείτε την άσκηση. Ένα άλλο εδώ πέρα tip, το οποίο χρησιμοποιώ εγώ πάρα πολύ και με βοηθάει στους κοιλιακούς, είναι τα χέρια μου να μην τα έχω εδώ έτσι, αλλά να τα σταυρώσω πίσω. Σταυρώντας τα χέρια εδώ πέρα, με βοηθάει και δυσκολεύει πολύ περισσότερο η άσκηση και έχω καλύτερο feeling. Άρα είμαι εδώ πέρα, πάω τέρμα πίσω, προστατεύω πάλι το κεφάλι να μην φεύγει πίσω και ιδιαίτερα ειδικά όταν έχω τα χέρια εδώ από ότι εδώ προστατεύουν καλύτερα το κεφάλι μου και πάω πίσω και πάνω. Δημιουργώ πάλι αυτή τη μεγάλη διάταση στους κοιλιακούς. Βλέπετε το κενό που έχω στη μέση μου κάτω. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί αυτό το κενό καθώς πάω πίσω. Και σημαντικό να καλυφθεί αυτό το κενό. Υπάρχει τώρα κενό, δεν υπάρχει. Κενό, καλύπτω το κενό. Πάω τέρμα πίσω και πάνω. Τέρμα πίσω και πάνω. Πιστέψτε με, εδώ πέρα, πάνω από 15 επαναλήψεις θα σας φανούν δύσκολες για να εκτελέσετε αυτή την άσκηση, ιδιαίτερα με την παλίτσα, άμα την έχετε χαμηλά και τα χέρια όπως σας έδειξα σταυρωμένα. Σας έδειξα λοιπόν τρεις ασκήσεις που είναι οι αγαπημένες μου για τους κοιλιακούς. Είναι οι ασκήσεις αυτές που εμένα με βοηθήσανε να φτιάξω τους κοιλιακούς μου, αλλά πρέπει να σας πω εδώ πέρα ότι το πιο σημαντικό κομμάτι στους κοιλιακούς είναι η διατροφή και να έχεις χαμηλό λίπος. Να, εγώ τώρα που έχω πάρει 6-7 κιλά από το συνηθισμένο μου βάρος,
δεν φαίνονται τόσο κοιλιακοί μου. Όταν έχω χαμηλό λίπος, φαίνονται κοιλιακοί μου. Άρα, για να δείτε τους κοιλιακούς, καλό να κάνετε την προπόνησή σας 2-3 φορές τη εβδομάδα στην ίδια φιλοσοφία πάλι η κοιλιακή, όπως και η προπόνηση για κάθε μυϊκή ομάδα, δηλαδή συχνότητα, διαφορά στο ερέθισμα, συχνότητα στο ερέθισμα. Και πολύ σημαντικό είναι να ρίξετε το βάρος σας κάνοντας πολύ καλή διατροφή. Ένα άλλο πολύ σημαντικό σχετικά με τους κοιλιακούς είναι η γενετική, δηλαδή οι τένοντες, πώς είναι σε κάθε άνθρωπο. Αν έχει μεγάλους τένοντες, θα αυξηθούν και αυτά τα βαθουλώματα, τα τετραγωνάκια τα οποία βλέπουμε. Είναι ένας αυτός ο μυς ο οποίος φαίνεται και λέγεται ορθός κοιλιακός. Η γενετική δεν αλλάζει. Αυτό φυσικά όμως δεν θα πρέπει εσάς να σας περιορίζει στην προπόνηση των κοιλιακών σας και κυρίως στο να κάνετε καλή διατροφή έτσι ώστε να ρίξετε το λίπος σας για να δείτε τους κοιλιακούς. Εάν δεν μειώσετε το λίπος σας, δεν θα δείτε τους κοιλιακούς σας όσους κοιλιακούς και να κάνετε κάθε μέρα. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε αυτό το σημερινό βίντεο που σας είπα κάποια tips σχετικά με τους κοιλιακούς, κάποιες ασκήσεις που εμένανε επί πολλά χρόνια τώρα με έχουν βοηθήσει και με πιάουν και τις βρίσκω αποτελεσματικές στους κοιλιακούς. Μπορείτε να τις δοκιμάσετε αυτές τις ασκήσεις, γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν έχετε δοκιμάσει κάποιες από αυτές τις ασκήσεις των κοιλιακών ή ποιες είναι οι αγαπημένες σας ασκήσεις. Μην ξεχάσετε επίσης να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας το κόκκινο κουμπάκι που λέει εγγραφή και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα βίντεο. Υπομονή μέχρι να ξανανοίξουν τα γυμναστήρια, θετική σκέψη, να προσπαθήσετε να γυμνάζεστε με οποιονδήποτε τρόπο, μην τα παρατάτε και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά. Γεια σας!